μια κουβέντα για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας και την πολύ μεγάλη νίκη με το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί το νέο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι εξελίχθηκε ακριβώς όπως το περιμέναμε. Είναι μια καινούργια ομάδα και γνωρίζουμε στην αρχή δεν θα έχουμε το ρυθμό που θα θέλαμε. Μέχρι να βρεθούν οι ποδοσφαιριστές μας. Το άγχος της πρεμιέρας ήταν γι' αυτό ένας παράγοντας που και επίσης το γειτονικό ντέρμπι και αυτό θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Αλλά στη συνέχεια νομίζω ότι όταν βρήκαμε το ρυθμό μας, τα πατήματά μας και ήταν μια νίκη δίκαιη. Και μάλιστα θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ακόμα και ένα γκολ λίγο παραπάνω. Προχωράμε για τη συνέχεια, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά γιατί είναι μια ομάδα καινούρια και θεωρούμε ότι κάθε αγωνιστή θα γινόμαστε καλύτεροι. Το κλειδί για τη σημερινή νίκη ήταν το γεγονός ότι είδαμε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως να επιτίθεται με μεγαλύτερο ρυθμό και με μεγαλύτερη ένταση και γεγονός από τα πλάγια ή κάτι άλλο που έχετε εντοπίσει. Όχι, αυτό ήταν. Εμείς δεν αλλάξαμε. Το παιχνίδι που παίζουμε σε όλα και στην προετοιμασία και αυτά. Απλά στο πρώτο ημίχρονο δεν βγήκε εξαιτίας αυτό που σας είπα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά πιστέψαν ότι βρεθήκαν μεταξύ τους. Για μας κάθε παιχνίδι τουλάχιστον στο ξεκίνημα είναι παιχνίδια για να βρίσκονται να αποκτήσει ομάδα μια ομοιογένεια. Είναι πάρα πολλά καινούργια παιδιά, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οι συνθήκες που δουλεύουμε είναι εξαιρετικές σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θέμα χρόνου να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Μια κουβέντα για τον Άρη Βούλας, πώς τον είδατε? Τον Άρη Βούλας τον είδα δυνατό, αμυντικά αρκετά καλό και θεωρώ ότι θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στην πρωτάθλημα της κατηγορίας. Και για το Κοροπή, μια κουβέντα το επόμενο παιχνίδι. Εμάς είναι ένα παιχνίδι που θα πάμε για να κερδίσουμε. Στοχεύουμε πάντα την νίκη, όπου και να παίζουμε. Απέναντι σε μια ιστορική και καλή ομάδα, δυνατή, θα πάμε για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο και να πάρουμε τους 3 βαθμούς.